Μυροβλήτην των θείων και μαρτύρων των συναθλών, τον πανευκλαίοι και περγάμου των πρόεδρων. τι αντίπαν η πίστη, ως και με ιατρών τις δίνεις οδόν τον νόσου και προς αυτόν από ψυχής Δόξα το σε δόξα σαν Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη βία σου, πάσιν Ο άγιο Ιερομάρτης του Χριστού Αντίπας, Επίσκοπος Περγάμου ο Κύριος είχε προειπεί στους μαθητές του ότι θα ακολουθήσουν και αυτοί την οδό του μαρτυρίου. Πράγματι, οι Απόστολοι και οι μαθητές του Χριστού έφυγαν όλοι σχεδόν με μαρτυρικό θάνατο. Πρώτος επίσκοπος σε όλη τη Μικρά Ασία που οδηγήθηκε στο μαρτύριο είναι ο Άγιος Αντίπας, επίσκοπος Περγάμου, ο οποίος έζησε και έδρασε στην Πέργαμο στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δομετιανού, στα τέλη περίπου του πρώτου μετά Χριστών αιώνα. Η Πέργαμος ήταν μία από τις πλέον ονομαστές πόλεις της Μικράς Ασίας, όπου εκτός από τους βωμούς και τους ναούς, είχε και το Μέγα Ασκληπιείο, ονομαστό σχεδόν σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Σε αυτήν την ιδωλολατρική πόλη θρόνο του σατανά την ονομάζει η Ιερά Αποκάλυψη, εκεί είχε στήσει τον θρόνο και την εξουσία του ο σατανάς. Εκτός όμως από τους ιδωλολάτρες, στην Πέργαμο υπήρχαν και πολλοί αιρετικοί, οι επωνομαζόμενοι Νικολαίτες. Σε αυτήν την τόσο πολυτάραχη πόλη της Ιωνίας ζούσε με σεμνότητα και φόβο Θεού ο Άγιος Αντίπας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τον χειροτώνησε επίσκοπο. Έτσι εκεί όπου ο σατανάς είχε στήσει τον θρόνο του, έστησε και ο επίσκοπος αντίπας τον δικό του θρόνο, προκειμένου να διώξει τον σατανά από τις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι άρχισε η μεγάλη μάχη. Οι ψευτοθεοί των ιδόλων, με αρχηγό και υπερασπιστή του τον σατανά, αμήνονται και επιτίθενται με όλες τους τις δυνάμεις. Καθώς και με όλες τις δυνάμεις τους αμήνονται και οι αιρετικοί Νικολαίτες, οι οποίοι είχαν μεγάλη δύναμη στην Πέργαμο. Ο Άγιος Αντίπας μέσα σε αυτήν την κατάσταση αγωνίζεται με βοηθό και συμπαραστάτη του τον ίδιο τον Κύριο. Βεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία ο σεπτός ιεράρχης τους χριστιανούς της Περγάμου ότι ο Θεός συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας αυτών εν τάχει. Η εκκλησία λοιπόν της Περγάμου όλο και μεγαλώνει. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου δημιουργεί κατάνοιξη και μετάνοια. Ο Θείος Αντίπας εργάζεται δυναμικά και αρχίζει να ακτινοβολεί το φως του Χριστού, ώστε η Πέργαμος να αναδειχθεί μία από τις επτά που λάμπουν στις σελίδες της Αγίας Γραφής οι επτά λιχνίες της Αποκαλύψεως, οι επτά εκκλησίες δηλαδή, που βρίσκονταν στην Μικρά Ασία και μία από αυτές ήταν και η Πέργαμος. Πρωτοστάτης αυτής της ακτινοβολίας ήταν ο Άγιος Επίσκοπος, ο Άγγελος της Εκκλησίας της Περγάμου, ο Άγιος Αντίπας. Τα όργανα του διαβόλου αντιστρατεύονται όμως σε αυτόν τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν ενώπιον του ηγεμόνος, με την κατηγορία ότι δήθεν εξαπατά τους ανθρώπους με την πίστη του εσταυρωμένου Ιησού. Ο ηγεμόνας του λέγει ότι οι θεοί, οι δαίμονες δηλαδή, παρουσιάστηκαν στους ιερείς των ειδόλων και τους είπαν ότι εγκαταλείπουν την πόλη εξαιτία του αντίπα και στρεφόμενος προς τον Άγιο Αντίπα του ζητά επιτακτικά να αρνηθεί την πίστη του και να θυσιάσει στους ψευτοθεούς, ώστε η πόλη να έχει πάλι την προστασία τους. Ο Άγιος Αντίπας όμως, όχι μόνο αρνείται να θυσιάσει, αλλά του ελέγχει δρυμύτατα για την λατρεία και την προσκύνηση του Σαθανά. Ο ηγεμόνας βλέποντας ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον γέροντα επίσκοπο Αντίπα, καλή τους ψευτοιερείς των ιδόλων και τους φιλοσόφους της πόλης. Εκεί αρχίζει μία πολύ ενδιαφέρουσα και έντονη συζήτηση μεταξύ του ηγεμόνα, των ψευδοιερέων των ιδόλων, των φιλοσόφων ασόφων και του Αγίου Αντίπα. Όλοι οι ειδωλολάτρες προσπαθούσαν να αποδείξουν στον Άγιο ότι η θρησκεία τους είναι παλαιότερη και πολυτιμότερη και ότι η θρησκεία των χριστιανών που εμφανίστηκε πρόσφατα δεν έχει καμία αξία. Ο Άγιος Αντίπας, ομιλώντας για πολλή ώρα, τους αποκαλύπτει ότι είναι πολύ παλαιά και μάλιστα υφίσταται η πίστη του Χριστού από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Δίχως όμως να μπορέσει να πείσει τους φανατικούς εκείνους ειδωλολάτρες, οι οποίοι ντροπιασμένοι τον υβρίζουν και τον απειλούν. Ο ηγεμόνας τότε δίνει εντολή να φέρουν ένα μεγάλο χάλκινο ομοίωμα βοδιού και να ρίξουν τον Άγιο μέσα. Οι δήμοι άναψαν δυνατή φωτιά που έκανε το χάλκινο βόδι να κοκκινήσει. Όσο η φωτιά καίει, οι ειδωλολάτρες μοιαρείς περιγελούν τον γέροντα Αντίπα, που δίχως την θέλησή του θα προσφερθεί, όπως νόμιζαν αυτοί, ως θυσία στους θεούς τους. Ο Άγιος όμως δεν πτωείται. Ευλογεί, προσεύχεται και ζητά από το Θεό καθένας που θα επικαλείται το όνομά Του να ελευθερώνεται από οποιαδήποτε ασθένεια, κυρίως όμως από τον ανυπόφορο πόνο των οδόντων. Αυτά ζήτησε ο Άγιος αντίπας από το Θεό ως τελευταία του επιθυμία ότι όποιος θα τον επικαλείται να θεραπεύεται από κάθε ασθένεια και κυρίως από τον πόνο των οδόντων. Δεν είχε ολοκληρώσει ακόμη την προσευχή του όταν τον άρπαξαν και τον έριξαν μέσα στο πυρακτωμένο εκείνο βόδι. Έτσι με φρικτό τρόπο ο Άγιος Αντίπας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Την εποχή που μαρτύρησε ο Άγιος, στην Πάτμο βρισκόταν εξόριστος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος και εν εξτάσει απευθυνόμενος στον νέο επίσκοπο της Περγάμου την ώρα που έγραφε την Αποκάλυψη σημειώνει το εγκόμιο του Κυρίου για τον Άγιο Αντίπα «Αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός, ως απεκτάνθη παριμήν το είμαι ύψιλον, όπου ο σατανάς κατοικεί». Πράγματι, ο Άγιος Αντίπας ελάμπρινε τον θρόνο της Περγάμου και με το οδυνηρό του μαρτύριο εχθρόνισε τον Σατανά. Και ακόμη και σήμερα μας καλεί να τον μιμηθούμε, αντιπαλεύοντας και εμείς με τις δυνάμεις του σκότους.